Τεράστια αναστάτωση στις τάξεις των αγροτών δικαιούχων της ενιαίας ενίσχυσης έφερε η πετσοκομμένη προκαταβολή του τσεκ. Έχει ξεκινήσει από χθες η διαδικασία της καταβολής των επιδοτήσεων όπως κάθε χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα οι πληρωμές που έγιναν αφορούν τους παραγωγούς που έχουν τους λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς. Και σήμερα το απόγευμα μέχρι το βράδυ αναμένουμε την ολοκλήρωση της πληρωμής στους λογαριασμούς που έχουν σε όλες τις υπόλοιπες τράπεζες. Στην ταυτοποίηση της ταυτότητας ακινήτου εντοπίζεται μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο πρόβλημα των σοβαρών μειώσεων που καταγράφονται. Από τα πρώτα ευρήματα έτσι που ακούμε κυρίως και μας ενημερώνει η παραγωγή, υπάρχουν θέματα. Το γνωστό θέμα με τους κτηνοτρόφους και τις περικοπές που έχουν γίνει με τις πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις, λόγω αλλαγής του τρόπου κατανομής που γίνεται. Γνωστό το θέμα, έχει αναδειχθεί, έχουν γίνει επίσημες διαμαρτυρίες. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Προκύπτουν όμως και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με κάποιους επιπλέον διασταυρωτικούς ελέγχους που γίνονται φέτος, αναφορικά με τα δηλωμένα αγροτεμάχια, διασταυρώσεις με τα Ε9 των παραγωγών, τα δηλωμένα. Ξεκάθαρη εικόνα για το ύψος και την έκταση των περικοπών θα φανεί μετά το τέλος των διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων. Οι εκτιμήσεις πάντως για τους δικαιούχους που έλαβαν μειωμένη ενίσχυση αφορούν σε περισσότερους από πέρσι. Είναι αρκετοί, θα είναι και αυξημένοι σε σχέση με πέρυσι, διότι γίνονται επιπλέον διασταυρωτικοί έλεγχοι για τους οποίους δεν είχαμε ενημερωθεί το προηγούμενο διάστημα μέχρι να κλείσει το σύστημα ή εν πάση περιπτώσει και μετά, προκειμένου να υπάρχει κάποιος τρόπος να τους παρακολουθήσουμε, να γνωρίζουμε, ώστε να προβούμε εγκαίρως σε κάποιες τροποποιήσεις. Το αμέσως προσεχές διάστημα, από εβδομάδα εκτιμώ, που θα έχουμε διαθέσιμα τα στοιχεία, θα μπορούμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Και μέχρι την επόμενη πληρωμή του Δεκεμβρίου, ευελπιστώ ότι θα έχουμε διαθέσιμα όλα τα εργαλεία μέσω του ΟΠΚΕΠΕ, προκειμένου να κάνουμε τις διορθώσεις που απαιτούνται. Κατά τα άλλα, η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, δεν έχει παρατηρηθεί κάτι το ασυνήθιστο. Είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα επανέλθουμε με νεότερα από εβδομάδα.